Να γυρίσουμε λίγο την προσοχή μας στην Αλβανία. Στην Αλβανία παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς. Ακούτε πού τον έστειλε ο Ράμα, κλείνει παρένθεση. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη η αλβανική δικαιοσύνη, ο Φρέντι Μπελέρης, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, μαζί με τους δικηγόρους του, και ζήτησε να του επιτραπεί έστω μέσα στη φυλακή να ορκιστεί. Λοιπόν, το δικαστήριο του είπε όχι. Δεν προβλέπεται, λέει, από τη δικονομία να ορκιστεί μέσα στη φυλακή. Εδώ το κωμικό τραγικό, δηλαδή είναι για γέλια, είναι για κλάματα, αλλά για να μην κλάψουμε δημοσίως, χαμογελούμε πικρά. Για να μην κλάψουμε όμως. Χτες βγήκε ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας, δηλαδή ο υπαρχηγός του κ. Έντι Ράμα, και τι είπε, προανήγγειλε την απόφαση του ανεξαρτήτου ανωτάτου δικαστηρίου κατά της διαφθοράς της Αλβανίας. Τι κάνει η Ελλάδα, εκδίδει ανακοινώσεις διαμαρτυρίας. Κάνει δηλώσεις στα Συμβούλια Υπουργών των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ που θα σκάσει ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα έχει τις δικές του διασυνδέσεις και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, κάνει το δικό του παιχνίδι. Έχει προσωπική βεντέτα με τον Φρέντι Μπελέρη. Γιατί θέλει ο Ράμα να αρπάξει τις παράκτειες, τις παραλιακές ιδιοκτησίες των Ελλήνων της Χιμάρας και να τις δώσει σε επιχειρηματικούς ομίλους που τον χρηματοδοτούν και στους οποίους είναι συνεταίρος ο Έντι Ράμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Μην με περάσετε για κακό άνθρωπο, για υβριστή. Όχι. Του τα λέει η αλβανική αντιπολίτευση. Διαβάζω τον αγγλόφωνο αλβανικό τύπο. Ανοίξτε λοιπόν να δείτε τι λέει ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Σαλί Μπερίσα. Αυτός του τα λέει, κατά γράμμα. Αυτά που σας είπα.